Μπορεί να αργήσαμε οι απλοί βουλευτές να πάρουμε το λόγο λόγω ομιλιών των αρχηγών, όμως είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη σύμπνοια και τον ανταγωνισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα πρωτοεξυπηρετήσει την κερδοφορία και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Κάτι ήταν και αυτό. Μήπως όμως και στις δύο μεγάλες εμβληματικές, όπως τις ονομάζετε, επενδύσεις, ιδιωτικοποίησεις, στα τελευταία χρόνια που τις έχετε ψηφίσει παρέα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως το συνεχίζετε και με το παρόν νομοσχέδιο. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική σας υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Η μία ήταν η παραχώρηση ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά στο κινέζικο μονοπωλείο της Κόσκο και η άλλη του ελληνικού, στον όμιλο Λάμδα, η οποία εντάσσεται στους γενικούς σχεδιασμούς με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Αττικής, τη δημιουργία της Αθηναϊκής Ριβιέρας με καζίνο, ουρανοξύστες 200 μέτρων στο ύψος της Ακρόπολης, εμπορικά κέντρα και άλλα. Μια νέα κλειστή πόλη μέσα στην πόλη που θα αφορά εισοδήματα υψηλά, νέες πολυτελείς κατοικίες, γκολφ και άλλα. Ενώ η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο κέντρο της επένδυσης θα είναι το πράσινο προαύλαιο της νέας πόλης των Λεφτάδων. Και ας διαμαρτυρούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ για την περίφραξη, το κατάπιε και υπερψηφίζει σαν δικό της έργο, γιατί είναι δικό της έργο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης που θα φέρει τεράστια επιχειρηματικά κέρδη σε βάρος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αφού τους αρπάζεται ένα τεράστιο ελεύθερο χώρο, πνεύμονα, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για λαϊκές ανάγκες, αθλητισμού, πρασίνου, υγείας, αναψυχής και άλλα. Για όλους θα ήταν. Τα κτίρια που θα κατασκευαστούν θα αποκλείσουν την ακτογραμμή με σοβαρές επιπτώσεις οπτικής όχλησης και στο μικρόκλιμα της περιοχής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ζημιά και στην ακτή. Το νέο ενιδρίο χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή με προστατευόμενους ύφαλους και υποθαλάσσια λιβάδια. Η περιβαλλοντική μελέτη περιγράφει τις επιπτώσεις από τα λιμενικά έργα και τις εργασίες κατασκευής του. Τα εμπορικά κέντρα που θα δημιουργηθούν θα συρρυκνώσουν πολλές μικροεπιχειρήσεις σε επισιτισμό, τουρισμό, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι είναι, μπροστά κέρδη των ομίλων, τι είναι οι ανάγκες των ανθρώπων, πάνε στα σκουπίδια. Αυτό κάνετε. Το project ελληνικό είναι υπόδειγμα ταξικότητας, ανισότητας, αυτού του βαθιά εκμεταλλευτικού χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Εμφανίζει αρνητικές συνέπειες σε όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων του νότιου τομέα, αλλά και ευρύτερα της Αττικής. Μιλάτε για θέσεις εργασίας, κρύβοντας τους όρους γαλέρας. Και για να υλοποιηθούν μας φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο με τις πολλαπλές παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις από τους ισχύοντες νόμους που και αυτοί το κεφάλαιο υπηρετούν. Όμως προωθείτε εξαιρέσεις μέχρι και στην όποια περιβαλλοντική και πολιτιστική προστασία έχουν απομείνει. Όλη η επένδυση του ελληνικού συνιστά μια παρέκκληση. Οικοδομικές άδειες, δώρο στον επενδυτή, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, με προέγκριση των οικοδομικών αδειών, με ισχύ 3 χρόνια, ενώ για όλους τους υπόλοιπους είναι 1 χρόνος. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιβάλλει εκδοσή απόφασης σε 10 εργάσιμες μέρες από τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αδειοδότησης. Εάν παρέλθει αυτό το διάστημα, τότε προχωρά αυτοδίκαια χωρίς κανένα περιορισμό. Αντίστοιχα, για εργασίες εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων και ζωνών ανάπτυξης του πάρκου δεν απαιτείται έκδοση άδειας, ενώ στη σχετική μελέτη υποχρεώνει το Γραφείο Ελληνικού να την εγκρίνει μέσα σε 15 μέρες, διαφορετικά θεωρείται εγκεκριμένη. Ορίζεται διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των εργασιών κατεδάφισης κατά παρέκκληση όσων διατάξεων ισχύουν και για τις υπόλοιπες οικοδομικές εργασίες. Εισάγονται όροι κατά παρέκκληση της Γενικής Νομοθεσίας για την κατασκευή περιφράξεων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού και μετά μιλάτε για ελεύθερη πρόσβαση. Κοροϊδεύετε. Η άδεια περίφραξης δεν προβλέπει οικοδομική άδεια και δεν υπάρχει πουθενά, μα πραγματικά πουθενά, έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ντροπή. Παρόμοιες καταστάσεις στον Πειραιά με την Κόσκο, στην κατασκευή προβλήτας κουραζιέρα στην Πειραϊκή που χρηματοδοτήθηκε κατά 95% από την περιφέρεια Αττικής, καταστρέφει ολόκληρη περιοχή μετατρέποντάς τη από οικιστική ψυχαγωγία σε βιομηχανική για να κερδίσει το βιομηχανικό μονοπόλιο. Οι καταστροφικές συνέπειες του έργου εκδηλώνονται ήδη από τη φάση της κατασκευής, δεν παίρνει στοιχειώδη μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αν και δεσμεύτηκε από τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής του έργου. Για τις προκλητικές παρανομίες του κινέζικου μονοπωλίου υπήρξε επίσημη καταδίκη από την περιφέρεια της Αττικής, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος υλικών μπαζώματος από το ΕΛΚΕΘ που προκάλεσαν θολότητα στο θαλάσσιο νερό, απειλώντας προστατευόμενα πολιτιστικά μνημεία και δημιουργώντας πιθανώς περιβαλλοντική ρήπανση που θα διοχετευτεί μέσω της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο. Και βέβαια, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αν και έχουμε καταθέσει εδώ και 3 μήνες ερώτηση, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Και συνεχίζει προκλητικά να αδειοδοτεί η κυβέρνηση 2 νέα εργοτάξια της Κόσκο στη Δραπετσώνα σε απόσταση αναπνοής από την πόλη, δίπλα από εργατικές κατοικίες, για τις ανάγκες του νέου λιμανιού της Πειραϊκής με άμεσες συνέπειες σε δημόσια υγεία και περιβάλλον, αφού επιβατικός λιμένας μετατρέπεται σε εργοτάξιο. Τελειώνοντας, αυτό δείχνει ότι χρειάζεται ρήξη των πολλών με όσα διακηρύσουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτό απαιτεί την οργανωμένη αντεπίθεση για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και των παιδιών του μέσω της κοινωνικοποίησης της γης και των μέσων παραγωγής και με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό υπέρ του λαού. Εμείς αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μπροστά.